Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 25ο επεισόδιο του podcast και το τρίτο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή αλλιώς The Sex Ed Series. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη σύλληψη, την αντισύλληψη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπενθυμίζω ότι τα επεισόδια του podcast γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τα επεισόδια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συστήνονται για εφήβους και ενήλικες. Για να μιλήσουμε για την αντισύλληψη, που είναι ένα θέμα που έχω προαναγγείλει από το προηγούμενο επεισόδιο, την αντισύλληψη, την προστασία από απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες, καθώς και την προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η αντισύλληψη, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πώς γίνεται η σύλληψη. Πώς δηλαδή μέσω του σεξ μπορεί να προκύψει μια εγκυμοσύνη. Όπως έχουμε πει και στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στην εφηβεία τα κορίτσια έχουν την αρχή. ξεκινά δηλαδή η εμμυνοζρύση βλέπουν περίοδο, όπως λέμε στη Δημοτική. Η έμεινο ρίση στην πραγματικότητα είναι μία απόδειξη ότι έχει ξεκινήσει η περίοδος γονιμότητας μιας γυναίκας. Όμως, από τη στιγμή που ένα κορίτσι που μπαίνει στην εφηβεία, και είπαμε ότι η έμμηνος ρίση, η μπορεί να παρατηρηθεί τόσο νωρί όσο σε κορίτσια 9, 10, 11 ετών. Δεν σημαίνει ότι είναι βιολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έτοιμο ένα κορίτσι να υποστηρίξει μια εγκυμοσύνη. Άρα έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα της εφηβείας, στο οποίο τα παιδιά είναι γόνιμα βιολογικά, και σε περίπτωση που έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομο του άλλου φίλου, μπορεί να προκύψει μία εγκυμοσύνη. Πώς προκύπτει μία εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες έχουν ένα κύκλο γονιμότητας. Η έναρξη του κύκλου γονιμότητας σηματοδοτείται από την εμμηναρχή. Την πρώτη φορά που ένα κορίτσι θα έχει περίοδο. Η πρώτη μέρα του κύκλου μιας γυναίκας είναι η μέρα στην οποία η γυναίκα ή το κορίτσι στην εφηβεία αρχίζει να αποβάλλει αίμα από τον κόλπο της. Αρκετά κορίτσια, τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα και δεν έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τρομάζουν όταν βλέπουν για πρώτη φορά αιμορραγία από τον κόλπο τους. Θέλω να πιστεύω πως στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει κορίτσι στην προεφηβική ηλικία που να μην είναι ενημερωμένο για το τι σημαίνει περίοδος, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μιλήσουμε στα κορίτσια μας από πολύ νωρίς, τουλάχιστον από την ηλικία των 8 ετών, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει εφηβεία, ποια είναι τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και να τους εξηγήσουμε και για την περίοδο. Την ίδια εξήγηση πρέπει να δώσουμε και στα αγόρια μας και τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη σχολική ηλικία, λίγο πριν την προεφηβεία, πρέπει να είναι ενημερωμένα για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, για την εμμήνα δηλαδή την πρώτη φορά που θα δει περίοδο ένα κορίτσι, και για την έναρξη της σεξουαλική δραστηριότητας που ξεκινάει το σώμα από μόνο του σε ένα αγόρι έχουμε μιλήσει και αυτά σε προηγούμενα επεισόδια, ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, στην προεφηβεία και στην αρχή της εφηβείας, για πρώτη φορά, το κάθε πρόσωπο, αναλόγως με τον οργανισμό του, τις συνθήκες του, θα έχουν για πρώτη φορά μία εμπειρία, στην οποία θα δουλέψει το σώμα, του, το σώμα τους από μόνο του, συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου, και θα υπάρχει ένας αυθόρμητος κύκλος, Σεξ. Δηλαδή, την ώρα που κοιμάται ένα γόρι, την ώρα που κοιμάται ένα κορίτσι, θα δει ένα σεξουαλικό όνειρο, ένα όνειρο το οποίο θα έχει σχέση με τη σεξουαλική έλξη και τη σεξουαλική ορμή και το σώμα του θα περάσει στη διάρκεια του ύπνου από τα τέσσερα στάδια του σεξ, το οποίο εξηγήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και τα αγόρια θα έχουν τη λεγόμενη ρεύση, η ονείροξη και τα κορίτσια θα έχουν οργασμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να εξηγήσουμε και στα αγόρια και στα κορίτσια ότι το σεξουαλικό σύστημα το οποίο έχουμε όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή, λίγο πριν την εφηβεία, στην προεφηβεία θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα για να μην μπερδεύονται τα παιδιά μας, για να μην νιώθουν άσχημα, να μην νομίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα ή να μην νιώθουν ενοχές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ντροπιαστική πράξη ή ντροπιαστικό συμβάν το να έχεις μία ονείρωξη. Το να δεις ένα σεξουαλικό όνειρο και να έχεις ένα οργασμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε προεφήβους, εφήβους και ενήλικες. Έχει παρατηρηθεί συχνά ότι άνθρωποι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν αποχή από το σεξ, έχουν το λεγόμενο σελίμπαση. Σελίμπαση ονομάζεται στα αγγλικά η φάση της αγαμίας, όπου ένας άνθρωπος είτε γιατί το έχει επιλέξει, είτε γιατί αυτές είναι οι συνθήκες του, δεν έχει σεξουαλική ζωή και δεν έχει σεξουαλική ζωή και με τον εαυτό του. Έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο επεισόδιο και στο πρώτο επεισόδιο ότι ο αυνανισμός ή η αυτοικανοποίηση πάλι αποτελεί σεξ, αλλά χωρίς παρέα, σεξ με τον εαυτό σου. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή, δεν κάνει σεξ με άλλο άνθρωπο ή δεν αυτοικανοποιείται, τότε κατά τη διάρκεια του ύπνου του αναπόφευκτα θα έχει σεξουαλικά όνειρα και αναπόφευκτα θα έχει αυτόβουλες δράσεις του σεξουαλικού του συστήματος, γιατί έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα, είναι φτιαγμένο, ούτω ώστε να διατηρείται σε μια καλή λειτουργικότητα. Οπότε το σώμα μας, αν εμεί είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω συνθήκων, είτε λόγω επιλογής αποφασίσουμε να μην έχουμε σεξουαλική ζωή, το σώμα μας από μόνο του θα τεστάρει κάθε τόσο τη λειτουργία του σεξουαλικού μας συστήματος. Λοιπόν, είπαμε, η πρώτη μέρα του κύκλου είναι η μέρα στην οποία η γυναίκα ή το κορίτσι αρχίζει να αποβάλει αίμα από τον κολπό και πρέπει να εξηγήσουμε στα κορίτσια και να το έχουν υπόψη τους από πριν την εμμηναρχή ότι εκείνες τις ημέρες που θα έχει αίμα από τον κόλπο, πρέπει να χρησιμοποιεί μία μέθοδο για να προστατεύει τα ρούχα της από το να λερωθεί. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στα έφηβα κορίτσια είναι η χρήση σερβιέτας. Η σερβιέτα είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε σε μια υπεραγορά, μπορεί και κάποια φαρμακεία να πουλούν σερβιέτες. Πρόκειται για ένα προϊόν που εφαρμόζει με κολλητική ταινία πάνω στο εσώρουχο και κρατάει το αίμα ούτω ώστε το αίμα να μην διαρρεύσει στα παντελόνι ή στη φούστα τη κοπέλα και να μην λερώσει τα σεντόνια τη το βράδυ ή να μην λερώσει τα ρούχα τη κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Πέραν από τη σερβιέτα, υπάρχουν και άλλε μέθοδοι αντιμετώπισης αντιμετώπιση τη υγιεινή και τη συλλογή του αίματο που αποβάλλεται από τον κόλπο. Μια άλλη δημοφιλή μέθοδο είναι η χρήση του γυναικείου ταμπών. Το γυναικείο ταμπόν είναι ένα προϊόν το οποίο η γυναίκα βάζει είτε με το δάχτυλο της, είτε με τη βοήθεια ενός applicator. Κάποια ταμπόν έρχονται χωρίς applicator, κάποια έρχονται με applicator, με εφαρμογέα, στον κόλπο τη και το ταμπόν παραμένει στον κόλπο και μαζεύει το αίμα. Όσον αφορά στη χρήση ταμπόν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν δεν είμαστε προσεκτικές και αν δεν θυμόμαστε να αφαιρούμε το ταμπόν και να το αλλάζουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, υπάρχει κίνδυνος για μολύνσεις. Επίσης, στα νεαρά κορίτσια τα οποία ακόμη δεν έχουν σεξουαλική επαφή, υπάρχει κίνδυνος, εάν χρησιμοποιήσουν ταμπόν, να σπάσει ο λεγόμενος παρθενικός ημένας. Ο παρθενικός ημένας είναι ένας ιστός, μια μεμβράνη που περιέχει νεύρα και αγκία και βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της γυναίκας. Το πάχος του ε, παρθενικού ημένα διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Συνήθως είναι πάρα πολύ λεπτό μεταξύ ενός και δύο χιλιοστών. Η σύσταση και η αντίσταση του ημένα ποικίλει, γι' αυτό και διακρίνεται σε ελαστικό ημένα, αραχνοειδή, ημενόδη, μεμβρανόδη ή σαρκώδη, νόδη ημένα. Κάθε νεαρή γυναίκα όταν αποφασίσει να γίνει σεξουαλικά ενεργή αγωνιά για τη ρήξη του παρθενικού ημένα και επίσης ο παρθενικός ημένας είναι συνδεδεμένος με πάρα πολλούς αστικούς μύθους και πατριαρχικά κοινωνικά στερεότυπα. Ο γενικός κανόνας που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο παρθενικός ημένας έχει σχήμα και ανθεκτικότητα που διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα και η ρήξη του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συνήθως γίνεται με την πρώτη σεξουαλική επαφή. Στην πρώτη σεξουαλική επαφή σπάζουν τα αγγεία, προκαλείται ρήξη στα αγγεία και μπορεί να υπάρξει μια μικρή αιμορραγία ή και όχι. Και συνήθως αυτή η μικρή αιμορραγία από τη ρήξη του παρθενικού ημένα συνδυάζεται με κολπικά υγρά και αποβάλλεται ω ροζ έκρημα. Σπάνια η αιμορραγία είναι σοβαρή και επίσης όπως είπα και προηγουμένως η ρήξη του παρθενικού ημένα μπορεί να γίνει και με τη χρήση ταμπον κατά την περίοδο ή κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδήλατο, χορό, υπασία και άλλα, με ένα τραυματισμό μπορεί να γίνει η ρήξη του παρθενικού ημένα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο ανόητο είναι να ασχολούμαστε με τον παρθενικό ημένα και πόσο ανόητο και σκανδαλώδε είναι ότι κάποιοι. Γυναικολόγοι παλαιότερα, ελπίζω πως δεν συμβαίνει αυτό σήμερα, ε, έμπαινα στη διαδικασία να κάνουν επεμβάσεις ούτω ώστε να, να παρουσιαστεί μια γυναίκα ως έχουσα παρθενικό ημένα ενώ δεν έχει, ενώ έχει ε, ήδη διαρριχθεί ο, ο, ο παρθενικός ημένας. Και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα κατάλοιπο μιας πολύ αυστηρής πατριαρχικής κοινωνίας το οποίο συγκρίνω με την τραγική τακτική της κλειτοριδεκτομής που παρατηρείται σε κοινωνίες εξαιρετικά βάρβαρες. Μπορεί, αν ένα κορίτσι χρησιμοποιεί τα κατά τη διάρκεια της περίοδου, να, έχει ρίξει του παρθενικού ημένα και αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί ένα κορίτσι σε άσχετο χρόνο, χωρί να το αντιληφθεί, κάνοντα υπασία, κάνοντα ποδήλατο, κάνοντα μια αθλητική δραστηριότητα ή όταν έχει ένα μικρό τραυματισμό, μπορεί να καρυχθεί ο παρθενικό σήμενα και αυτό δεν σημαίνει οτιδήποτε. Κακώ η οταν εχει ενα μικρο τραυματισμο μπορει να καριχθει ο παρθενικο ημενας και αυτο δεν σημαινει οτιδηποτε κακω η πατριαρχική, έχει συνδέσει την ύπαρξη του παρθενικού ημένα με την ηθική τη γυναίκα ή την σεξουαλική δραστηριότητα της γυναίκας με την ηθική μιας γυναίκας. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα κάνει σεξ είναι ανήθικη και ότι αν μια γυναίκα δεν κάνει σεξ είναι ηθική. Φυσικά η λέξη ηθική είναι μια λέξη που έχει πολλές έννοιες για διάφορους ανθρώπους. Ε, σίγουρα υπάρχει θρησκευτική ηθική, υπάρχει κοινωνική ηθική και υπάρχει και το ρητό που λέμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ηθική και μάλιστα χρησιμοποιείται και μια λέξη της αργό σε αυτό το ρητό. Ότι η κάθε μπιπ έχει τη δικιά της ηθική ή ο κάθε μπιπ έχει τη δικιά του ηθική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία έχει να αγαπούμε και να προστατεύουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και να συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας και στους άλλους ανθρώπους και στα σώματα των άλλων ανθρώπων με αγάπη και σεβασμό. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένδειξη σεβασμού να κοροϊδεύουμε έναν άνθρωπο είτε γιατί έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, είτε γιατί δεν έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Γιατί ναι, στη σημερινή εποχή παρατηρούνται και φαινόμενα όπου ένα νεαρό κορίτσι, ένα νεαρό αγόρι, μια νεαρή γυναίκα, ένας νεαρός άνδρας νιώθουν άσχημα γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Δεν υπάρχει Ταβάνει ηλικιακό το πότε θα ξεκινήσει κάποιο τη σεξουαλική του ζωή. Τη σεξουαλική μα ζωή τη ξεκινούμε όταν είμαστε έτοιμοι για να τη ξεκινήσουμε και όταν υπάρχουν οι κατάλληλε προποθέσει. Οπότε, εάν οι κατάλληλε προποθέσει και εμεί είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε σεξ για πρώτη φορά στα 25, δεν χάθηκε ο κόσμο. Στα 30 δεν έγινε και τίποτα. Στα 40 κανένα πρόβλημα. Υπάρχει και ταινία πολύ δημοφιλή με τίτλο Παρθέρο στα 40. Μια πολύ γνωστή κομμωδία του Αμερικανικού κινηματογράφου. Δεν πρέπει να νιώθουμε ντροπή και ενοχέ για το αν ξεκινήσαμε τη σεξουαλική μας ζωή πιο νωρίς από την υπόλοιπη ή αν οι υπόλοιποι την έχουν ξεκινήσει και εμείς ακόμη δεν την έχουμε ξεκινήσει. Η σεξουαλική ζωή του κάθε ανθρώπου, και φυσικά εδώ μιλάμε για τη σεξουαλική ζωή με παρτενέρ, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και η αυτοικανοποίηση αποτελεί σεξουαλική ζωή, οπότε κάποιος μπορεί να μην έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική ζωή με έναν παρτενέρ, αλλά να την έχει ξεκινήσει με τον εαυτό του, το τι κάνει ο καθένας με το σώμα του, το τι κάνει ο καθένας με τη σεξουαλική λειτουργία του σώματος του, είναι ανθρώπινο του δικαίωμα, αναφέρετο και δεν μας αφορά. Κλείνουμε την παρέθεση. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουν τα κορίτσια ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε σερβιέτε είτε ταμπόν για να περισυλλέξουν το αίμα τη περίοδου. Από ό,τι έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, κυκλοφορούν στο εμπόριο και κάποια εσόρουχα τα οποία υποστηρίζουν ότι ε, συγκρατούν το αίμα τη περίοδου ώστε να μην λερώνει τα ρούχα. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Ε, στα σχόλια του βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι, ε, αν κάποιε γυναίκε έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα ισόρουχα, να μα πούν την άποψή του. Έχω δει να διαφημίζονται αυτά τα ισόρουχα. Είναι ισόρουχα το οποίο τα οποία τα φορά και δεν χρειάζεται να φορά ταμπον ή σερβιέτα. Το ίδιο το ισόρουχο είναι φτιαγμένο στον καβάλο με ένα υλικό το οποίο μαζεύει και συγκρατεί το αίμα. Ε, αλλά δεν γνωρίζω τη χρήση του. Ε, Επίση, υπάρχουν και τα λεγόμενα menstrual cups, ε, κάποιε μικρέ συσκευέ από. Συνήθω από πλαστικό, σιλικόνι ή πολυουρεθάνι, τα οποία μπαίνουν στον κόλπο και μαζεύουν το αίμα. Είναι σαν ένα πλαστικό ταμπών τροποντινά, το οποίο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Για πληροφορίε σε σχέση με τα ταμπόν σε σχέση με τι συσκευέ συλλογή αίματο κατά την περίοδο, στον γυναικολόγο σα στη γυναικολόγο σα είναι ο πλέον κατάλληλο ειδικό ο γυναικολόγο ή γυναικολόγο για να ενημερώσει μια γυναίκα ποιε μέθοδοι υπάρχουν για να φροντίζει την υγιεινή τη κατά τη διάρκεια τη περίοδου. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε στα κορίτσια είναι ότι οι διάφορε απόψει οι οποίε υπήρχαν στι παλιότερε εποχέ, σε παλιότερε εποχέ, ότι για παράδειγμα μια γυναίκα όταν έχει περίοδο δεν πρέπει να κάνει μπάνιο, είναι βλακώδη και άκυρες, μη έγκυρες επιστημονικά και δεν ισχύουν ίσα ίσα κατά τη διάρκεια της περίοδου συστήνεται να κάνει πιο συχνά ντουζ μια κοπέλα. Συνήθως ντουζ κάνουμε, δεν κάνουμε μπάνιο στις μέρες μας, δεν γεμίζουμε την πανιέρα και μπαίνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουμε ακόμη και μέσα στην πανιέρα ντουζ. Συστήνεται να κάνει ντουζ μια γυναίκα, μια κοπέλα κατά τη διάρκεια της περίοδου και πιο συχνά για να φροντίζει τη σωματική της υγιεινή. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν και κάποια θρησκευτικά στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με τη γυναικεία περίοδο. Ε, κάποιοι πολύ αυστηροί θρησκόληπτοι άνθρωποι λένε ότι η γυναίκα όταν έχει περίοδο δεν πρέπει να πηγαίνει καν στην εκκλησία. Υπάρχουν άλλοι ιερεί οι λένε ότι είναι μια χαρά να πηγαίνει στην εκκλησία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε όταν η γυναίκα έχει περίοδο δεν πρέπει να προσκυνά τι εικόνε. Υπάρχουν άλλοι ιερεί που λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να προσκυνήσει τι εικόνε. Αλλά αυτό που γνωρίζω ότι σίγουρα λένε όλοι οι ιερεί είναι ότι όταν μια γυναίκα έχει περίοδο δεν πρέπει να κοινωνάει. Αυτά είναι θρησκευτικά στερεότυπα και προκαταλήψει τα οποία έρχονται και μας δείχνουν ότι ένα εξαιρετικά συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας θεωρεί την περίοδο της γυναίκας κάτι βρώμικο, ενώ στην πραγματικότητα η περίοδος είναι μια απόδειξη ότι μια γυναίκα είναι γόνιμη και ότι μια γυναίκα έχει μέσα της τη δύναμη, εάν το θελήσει και εάν το επιλέξει, να τεκνογονήσει είναι ένδειξη δύναμης στο να δει μια γυναίκα περίοδο. Γιατί ακριβώς σημαίνει ότι το σώμα της έχει αρχίσει να γίνεται πιο λειτουργικό. Ε, δεν θεωρώ ότι ισχύουν α, στην εποχή μας αυτές οι προκαταλήψεις και ότι μεταφέρονται ακόμη στα νερά κορίτσια, αν όμως σας έχει πει κάποιος ότι είναι βρώμικο πράγμα η περίοδος και ότι είναι, πρέπει να τέλο πάντων να, να νιώθεις νιώθει άσχημα που έχει περίοδο, σα έχει πει μια τεράστια αήθη βλακεία. Κατά τη διάρκεια της περίοδου, κάποια κορίτσια μπορεί, οι γυναίκε μπορεί να βιώνουν κάποιου πόνους στην περιοχή ε, του κόλπου, της μήτρας ή, στο, ή των οθικών. Κάποια κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες λένε ότι έχουν πόνους στη μέση. Σε περίπτωση που έχετε επώδυνη περίοδο, ρωτήστε τον γυναικολόγο σας, τι γυναικολόγο σας για το πώς να το αντιμετωπίσετε. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες προτείνονται. Υπάρχει επίσης το λεγόμενο προεμινορισιακό σύνδρομο, PMS είναι στα αγγλικά, Premestrual Syndrome, που είναι μια συνθήκη την οποία αναφέρουν ότι βιώνουν αρκετέ γυναίκε όπου 6-7 μέρες πριν από την έλευση της περίοδου βιώνουν κάποια στενάχωρα σωματικά ενοχλήματα και νιώθουν ότι είναι συναισθηματικά ευάλωτε εκείνη την περίοδο και ότι μπορεί να είναι πιο ευσυγκίνητες. Για όλα αυτά παίζουν ρόλο οι διάφορες ορμονικές μεταβολές που γίνονται στο σώμα της γυναίκας το τελευταία, την τελευταία εβδομάδα του κύκλου. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο σε σχέση με μια φεμινιστική αντιμετώπιση του σεξ των σεξουαλικών σχέσεων και του φίλου, γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη που κάποιοι άντρες λένε «Πω, πω, πό εχεις τα νεύρα σου, θα δεις περίοδο ή έχεις περίοδο» που πρόκειται για μια εξαιρετικά σεξιστική παρατήρηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ορμονική συνθήκη στο σώμα της γυναίκας πριν από την περίοδο, πριν από την έναρξη της περίοδου, συνήθως είναι 5 5-6-7 μέρες πριν από την περίοδο, αυτό που κάνει δεν είναι ότι δημιουργεί καινούργια συναισθήματα στη γυναίκα, απλώς της δίνει μια ευαισθησία ώστε να βιώνει πιο έντονα τα συναισθήματα της. Οπότε, αν σπάσετε τα νεύρα μιας γυναίκας, ας μιλήσω στην αρκό, αν, αντι... τη, φερθείτε άσχημα και αυτή βρίσκεται σε προεμινορισιακή φάση και θυμώσει μαζί σας πιο έντονα, δεν σημαίνει ότι κάνει λάθο που θυμώνει. Ίσως θυμώνει πιο έντονα γιατί βρίσκεται σε εκείνη τη φάση που νιώθει πιο έντονα τα συναισθήματά τη, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τα συναισθήματά τη. Για το προεμινορισιακό σύνδρομο υπάρχουν διάφορε διάφορες προτινόμενες θεραπείες. Συζητήστε το με τον γυναικολόγο σας, με τον ψυχολόγο σας ή την ψυχολόγο σας, τον γυναικολόγο σας, την γυναικολόγο σας και τον ψυχίατρο σας ή την ψυχίατρο σας. Αρκετοί άνθρωποι έχουν και ψυχίατρο χωρίς να σημαίνει ότι είναι τρελή ή έχουν κάποιο σοβαρό ψυχιατρικό ή ψυχολογικό πρόβλημα. Απλώς όσο πιο ενημερωμένος είναι ένας άνθρωπος για τις εξελίξεις της επιστήμης, τόσο πιο ανοιχτό μυαλό έχει ώστε να απολαμβάνει αυτές τις εξελίξεις της επιστήμης. Το τελευταίο που θέλω να πω σε σχέση με την περίοδο είναι ότι το αίμα που αποβάλλεται από τη μήτρα είναι πεντακάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι βρώμικο και δεν περιέχει μέσα μικρόβια ή μικροοργανισμούς άλλους από οποιοδήποτε άλλο υγρό έχει το σώμα μας. Ε, δεν είναι βρώμικο το αίμα που αποβάλλεται από τα τυχώματα της μήτρας κατά την περίοδο. Είναι το αίμα που έχει μαζευτεί στο ενδομήτριο, στα τυχώματα της μήτρας, ώστε σε περίπτωση που θα έμενε έγκυος η κοπέλα ή η γυναίκα, με αυτό το αίμα να τραφεί το έμβριο. Πρόκειται για πεντακάθαρο αίμα και είναι μία ότι είναι βρώμικο αυτό το αίμα. Τώρα, όπως και με οποιοδήποτε άλλο αίμα, το οποίο μπορεί να τρέχει από μια πληγή, ή μπορεί να... Α, από πληγή, από που άλλου θα έχουμε αίμα. Από μια πληγή. Όπως οποιοδήποτε άλλο αίμα, όταν α, πάει πάνω στο σώμα μας, είναι καλή ιδέα να το καθαρίζουμε, να το πλένουμε την περιοχή, για να μην παραμείνει το αίμα στο σώμα, έτσι και το αίμα τη περίοδου. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τι σερβιέτε, χρησιμοποιούμε τα ταμπόν, χρησιμοποιούμε ίσω εκείνα τα ισόρουχα που έχουν, έχουν παραχθεί τελευταίω, ούτω ώστε να το μαζεύουμε αυτό το αίμα, κάνουμε τακτικά ντου και μπορούμε να είμαστε πεντακάθαροι. Όλοι. Επίση, τον ντου, το καθημερινό, συνίσταται και για του άντρε, όχι μόνο για τι γυναίκε. Και για τους άνδρες οι οποίοι υδρώνουν... και για τους άνδρες οι οποίοι μπορεί κατά τη διάρκεια του ύπνου ένα έφηβο αγόρι, για παράδειγμα, να έχει μία ονείροξη, συστήνεται να κάνει μπάνιο μετά. Το ντους, ξαναλέω, λέμε τη λέξη μπάνιο, αλλά λέμε ντους. Το ντους είναι κάτι το οποίο ανακουφίζει τον άνθρωπο, χαλαρώνει το δέρμα, χαλαρώνει το μυαλό και είναι καλά να το έχουμε μέσα στην καθημερινή μας α, λειτουργικότητα, τουλάχιστον έναν ντους την ημέρα. Κάποιοι το προτιμούν το πρωί όταν θα ξυπνήσουν, κάποιοι άλλοι το προτιμούν το βράδυ πρωτού πάνε για ύπνο, κάποιοι άλλοι κάνουν και το πρωιντούς για να ξυπνήσουν και να α, καθαρίσουν από το σώμα τους τον υδρότα του της προηγούμενης νύχτας, αλλά και το βράδυ για να χαλαρώσει το σώμα τους και να μπορέσουν να κοιμηθούν καλύτερα. Πάμε λοιπόν ότι η πρώτη μέρα του κύκλου είναι η πρώτη μέρα στην οποία αρχίζει ο κόλπος να αποβάλει αίμα, η πρώτη μέρα της περίοδου, η διάρκεια της περίοδου, των ημερών όπου γίνεται η αποβολή αίματος, ρίση αίματος, έμμινος ρίση, σε κάθε γυναίκα διαρκεί από τρεις μέχρι οχτώ μέρες περίπου. Ναι, έχει γυναίκες που έχουν μόνο τρεις μέρες περίοδο, που μόνο για τρεις μέρες αποβάλλει ο κόλπος του αίμα, Έχει γυναίκες που αποβάλλουν για τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, έξι μέρες, μέχρι οχτώ μέρες. Επίσης παρατηρείται ότι με την ορίμανση την ηλικιακή και εάν μια γυναίκα έχει εγκυμοσύνη παρατηρείται μια και γέννα και το και το. μετά τη γέννα μπορεί να παρατηρηθεί μια ομαλοποίηση του κύκλου της ε, και επίσης ε, και μια ομαλοποίηση των συμπτωμάτων, πόνου κατά την περίοδο κλπ. Ένας κύκλος ε, διαρκεί περίπου 28 μέρες. Εάν ο κύκλος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, καλή ιδέα είναι να το συζητήσουμε με τον γυναικολόγο, με τη γυναικολόγο, για να δει τι συμβαίνει με εμάς. Ε, εννοείται ότι κάθε κορίτσι που είναι στην εφηβεία πρέπει να έχει τον την γυναικολόγο του. Εννοείται. Όταν αποβληθεί όλο το αίμα από το ενδομήτριο μέσω του κόλπου, τότε στο μέσο περίπου του κύκλου, στις 14 μέρες πριν την επόμενη περίοδο, έχουμε την ορυξία. Ορυξία είναι η απελευθέρωση ενός όριμου αρίου από την οθήκη. Συνήθως κάθε μήνα απελευθερώνεται ένα οάριο είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή όθηκη. Μπορεί όμως να συμβεί και η περίπτωση μια γυναίκα να έχει οριξία και από τις δύο όθηκες. Και τότε, εάν γίνει σύλληψη, μπορεί να έχουμε διζυγωτικά δίδυμα. Δηλαδή, δύο, εγκυ, μια εγκυμοσύνη η οποία να έχει προκύψει από δύο διαφορετικά οάρια που το καθένα είχε οριμάσει και είχε απελευθερωθεί τις ημέρες της ορυξίας από την κάθε μια οθήκη. Ο κανόνας όμως είναι κάθε μήνα είτε η αριστερή είτε η δεξιά οθήκη απελευθερώνει ένα οάριο. Το οάριο απελευθερώνεται από την οθήκη και ταξιδεύει μέσω της σάλπιγγας προς τη μήτρα. Αν αυτές τις περίπου 24 ώρες ζωής που έχει ένα οάριο μετά την ορυξία συναντηθεί με ένα σπέρματο ζωάριο, στο σπέρμα του άνδρα κατά τη διάρκεια της εξπερμάτησης, το οποίο, όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να έχει όγκο από μισό μέχρι 5 ml, περιέχονται εκατομμύρια σπερματοζωαρίων. Αν ένα από αυτά τα εκατομμύρια καταφέρει να συναντηθεί με το οάριο, καταφέρει να το διατρήσει, τότε έχουμε τη λεγόμενη σύνδεξη και προκύπτει η σύλληψη. Ένας γόνιμος άνδρας απελευθερώνει μέσα στο σπέρμα του, το οποίο Συνήθω είναι μεταξύ 2 ml και 4 ml. Μιλήσαμε για μισό ml μέχρι 5 ml για να πάρουμε όλο το range, όλη την, την γάμα όγκου σπέρματο που μπορεί να έχουν οι εξπερματίσει. Εκατομμύρια σπέρματοζωάρια. Ένα μόνο σπερματοζωάριο, όπω είπαμε πριν χρειάζεται για να γίνει η γονιμοποίηση του αριού. Το σπέρμα. Μπορεί να ζήσει μέχρι και μία εβδομάδα το πολύ μέσα στο σώμα της γυναίκας. Είπαμε όμως το άριο ζει μόνο μία μέρα. Ο μέσος όρος ζωής του σπέρματος μέσα στο σώμα της γυναίκας είναι τρεις μέρες. Όταν γονιμοποιηθεί ένα ο άριο, γίνεται έμβριο και συνεχίζει το ταξίδι από τη σάλπιγγα προς τη μήτρα, όπου και εμφυτεύεται. Άρα η σύλληψη γίνεται στη σάλπιγγα και η εμφύτευση στη μήτρα. Αν γίνει επιτυχής εμφύτευση, τότε η γυναίκα μπορεί να έχει τα πρώτα συμπτώματα εγκυμοσύνης. Άρα, το άριο ξεκινά από την οθήκη και ταξιδεύει προς τη μήτρα. Τα σπερματοζωάρια μετά την εξπερμάτιση ταξιδεύουν από τον κόλπο προς τη μήτρα και έπειτα προς τις οθήκες για να συναντήσουν τυχόν ένα διαθέσιμο άριο προς γονιμοποίηση. Και η γονιμοποίηση, ξαναλέω, γίνεται στις οθήκες. Αν ένα άνδρα και μια γυναίκα κάνουν σεξ με σκοπό την εγκυμοσύνη, καλώ. Όμω δεν είναι όλε οι σεξουαλικέ επαφέ αναπαραγωγικέ. Δεν θέλουν να κάνουν παιδί κάθε φορά που ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι κάνει σεξ. Τι περισσότερε φορέ που ένα άνδρα και μια γυναίκα κάνουν σεξ, γίνεται για συναισθηματικού σκοπού και για ευχαρίστηση, όχι για τεκνοποίηση. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδευτούμε και οι έφηβοι και οι ενήλικε. Ούτω ώστε να αποφεύγουμε απρογραμμάτιστε εγκυμοσύνε. Αυτό είναι απαραίτητο. Άρα τώρα πάμε στην αντισύλληψη. Τόση ώρα μιλούσαμε για τη σύλληψη. Τώρα πάμε στην αντισύλληψη. Η πιο αξιόπιστη αντισυλληπτική μέθοδο ποια είναι η πλήρη αποχή από το σεξ. Άμα δεν κάνει καθόλου σεξ με άλλον άνθρωπο, δεν έχει κανένα κίνδυνο εγκυμοσύνη. Πλήρη αποχή από το σεξ, περιορισμό στην αυτοικανοποίηση ή επίση. Το στοματικό σεξ και η πλήρης αποφυγή της κολπικής δίσδυσης. Όταν λέμε στοματικό σεξ αναφερόμαστε σε ζευγάρια οι οποίοι περνάνε τις φάσεις του σεξ χωρίς να υπάρχει διείσδυση πέους. Μόνο με το να α, δείχνουν την ερωτική τους διάθεση ο ένας προς τον άλλον, χρησιμοποιώντα το στόμα του ή τα χέρια του πάνω στα γεννητικά όργανα ο ένα του άλλου. Στοματικό σεξ μπορεί να κάνει ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι ή και ένα ζευγάρι με άτομα του ιδίου φίλου. Στο στοματικό σεξ δεν χρειάζεται να είσαι διαφορετικού φίλου για να κάνει. Ενώ διείσδυση πέου στον κόλπο και αναπαραγωγή γίνεται μόνο σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Λοιπόν, Ας πούμε όμως ότι έχουμε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι το οποίο θέλει τσόνι και καλά να κάνει δίσδυση. Για να αποφευχθεί λοιπόν μια εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης μεταξύ άνδρα και γυναίκας όπου διεισδύει το οποίο στον κολπό πρέπει είτε να αποφευχθεί το να μπει σπέρμα στον κόλπο της γυναίκας ή η γυναίκα να παίρνει αντισυλληπτικά φάρμακα ή να έχει τοποθετημένο ένα ενδομήτριο σπήραμα ή αλλιώς σπιράλ, ώστε να αποτρέπεται η σύλληψη. Η μέθοδος αντισύλληψης, η οποία συνιστάται περισσότερο από όλες, είναι η χρήση των ανδρικών προφυλακτικών. Τα ανδρικά προφυλακτικά είναι καλύμματα, λεπτές θήκες σαν σακουλάκια, στο σχήμα του πέους, από ελαστικό υλικό, συνήθως λάτεξ ή πολυουρεθάνη, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη του πέους την ώρα της διείσδυσης. Όταν προκύψει η εξπερμάτιση, το σπέρμα συγκεντρώνεται μέσα στη θήκη που στην ουσία αποτελεί το προφυλακτικό και δεν έρχεται σε επαφή με τον κόλπο και τον τράχυλο της μήτρα. Χρειάζεται όμως προσοχή αμέσως μετά την εξπερμάτιση. Ο άνδρας πρέπει με τα δύο του δάχτυλα να πάρει το προφυλακτικό, να το κρατήσει στη βάση του πέους με προσοχή και να αποσύρει το πέος του από τον κόλπο με προσοχή, να πετάξει το προφυλακτικό τυλιγμένο μέσα σε χαρτί σε έναν κάδο σκουπιδιών και να πληθεί αμέσως, εάν θα συνεχίσει να παίζει ερωτικά με τη σύντροφό του, ούτω ώστε να μην φτάσει έστω και ένα σπερματοζωάριο από τα εκατομμύρια που έχει μέσα το σπέρμα του άνδρα στον κόλπο της γυναίκας και από εκεί να ξεκινήσει το ταξίδι προς τη μήτρα και τις οθήκες. Γιατί έστω και ένα σπερματοζωάριο είναι αρκετό για να γίνει σύλληψη. Τα προφυλακτικά οπωσδήποτε είναι μια χρήσεω. Δεν είναι ακριβά, μπορεί να τα αγοράσει κάποιο στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να τα αγοράσει στο φαρμακείο ή στην υπεραγορά χωρί ιατρική συνταγή. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι το προφυλακτικό πρέπει να μπαίνει όταν το παίο βρίσκεται σε πλήρη στήση και, όπω είπαμε, αμέσω μετά την εξπερμάτιση, με προσοχή αποσύρεται το προφυλακτικό από τον κόλπο για να μην επέλθει η χαλάρωση και να διαφύγει το σπέρμα στον κόλπο. Για να είναι όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται το προφυλακτικό, πρέπει να μην υπάρχει καθόλου διείσδυση στον κόλπο από τον άνδρα χωρί προφυλακτικό. Επειδή ακόμη και αν δεν εξπερματίσει ένα άνδρα χωρί προφυλακτικό μέσα στον κόλπο μια γυναίκα, και απλώ έχει είσοδο χωρί εξπερμάτιση, επειδή το ΠΕΟΣ εκρίνει προσπερματικά υγρά, υπάρχει μια μικρή περίπτωση στα προσπερματικά υγρά να υπάρχουν μερικά σπερματοζώαρια και πάλι να προκύψει. Γονιμοποίηση. Γι' αυτό το λόγο ακριβώ και δεν είναι ασφαλή μέθοδο αντισύλληψη ή μέθοδο της διακεκομμένης συνουσία, όπω θα πούμε στη συνέχεια. Τα προσπερματικά υγρά που εκρίνει το ΠΕΟΣ τα εκρίνει ω λιπαντικό. Θυμηθείτε ότι έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα, το οποίο πρωτόγονο σώμα είναι φτιαγμένο ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν σεξ για να αναπαραχθούν. Άρα. Στους προγραμματισμούς, στου προγραμματισμούς του σώματος μας, είναι η γονιμοποίηση. Είναι η αναπαραγωγή. Ανεξαρτήτως αν στην εποχή μας, λόγω της εξέλιξης που έχει ο άνθρωπος, της εξέλιξης του πολιτισμού, της κουλτούρας, της επιστήμης, της κοινωνίας, απολαμβάνουμε πλέον το σεξ, χωρίς αυτό απαραίτητο κάθε φορά που θα κάνουμε σεξ, να υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε αναπαραγωγή. Και σίγουρα είναι η πιο υπεύθυνη στάση ζωής, να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικέ μεθόδου αντισύλληψη, ώστε να μην έχουμε απρογραμμάτιστε εγκυμοσύνε και υπεύθυνη στάση ζωή απέναντι στα γέννητα παιδιά μα. Δεν είναι καλή ιδέα να φέρνουμε ένα παιδί στον κόσμο κατά λάθο. Η καλύτερη συνθήκη για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο είναι με όλη σου την όρεξη, όλη σου τη χαρά και όλο σου τον προγραμματισμό, όταν είσαι έτοιμο, κατάλληλο και ικανό να γίνει γονιό. Τα ανδρικά προφυλακτικά έχουν ποσοστό επιτυχία στην αντισύλληψη 95%. Οι αποτυχίες οφείλονται σε κακό τρόπο χρήσης και απρόσεκτη φύλαξη των προφυλακτικών. Πάνω σε ένα κουτί προφυλακτικών υπάρχουν σαφείς οδηγίες τόσο για τη χρήση τους, τη φύλαξη τους, αλλά και την ημερομηνία λήξης τους. Όπως είπα και προηγουμένως, η μέθοδος της διακεκομμένης συνουσίας ή αποτράβηξης είναι μία μέθοδο η οποία ήταν πολύ στη μόδα παλαιότερα, ήταν πολύ δημοφιλή, αλλά σήμερα γνωρίζουμε πω δεν είναι καθόλου καλή αντισυλληπτική μέθοδο. Και εξήγησα γιατί. Γιατί είτε μπορεί μέσω των προσπερματικών υγρών να υπάρξει σύλληψη, είτε να μην προλάβει ο άνδρας να αποσύρει το πέο από τον κόλπο πριν την εξπερμάτιση, και τότε να έχουμε εξπερμάτιση μη προγραμματισμένη μέσα στον κόλπο. Στη περίπτωση που έχουμε μη προγραμματισμένη εξπερμάτιση μέσα στον κολπό, είτε γιατί κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, είτε γιατί υπάρχει μια υπόνοια ότι παρά τη χρήση προφυλακτικού έχει διαφύγει μια ποσότητα σπέρματος στον κολπό, όταν έχουμε αυτό που λέμε επικίνδυνη επαφή για σύλληψη, ενώ δεν θέλουμε σύλληψη, ενώ δεν προσπαθούμε να κάνουμε παιδί, Υπάρχει τότε η λύση εκτάκτου ανάγκης, που είναι η λύση του χαπιού της επόμενης ημέρας. Το χάπι της επόμενης ημέρας είναι ένα ορμονικό σκεύασμα, το οποίο μπορεί να πάρει η γυναίκα μέχρι και 72 ώρες μετά την εντός εισαγωγικών επικίνδυνη για σύλληψη επαφή. Όσο πιο νωρίς το λάβει τόσο το καλύτερο, είναι μια λύση εκτάκτου ανάγκη το χάπι τη επόμενη ημέρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ω τακτική αντισυλληπτική μέθοδο. Παρόλο που υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση ότι είναι εκτροτικό το χάπι τη επόμενη ημέρα, δεν είναι εκτροτικό, είναι αντισυλληπτικό. Δηλαδή βοηθάει στο να μην γίνει η σύλληψη. Η αποτελεσματικότητα του χαπιού τη επόμενη ημέρα, εάν το λάβει η γυναίκα τις πρώτες 24 ώρες φτάνει στο 95%, αν το λάβει τις πρώτες 48 ώρες πέφτει στο 85%, ενώ αληθεί 49 έως 72 ώρες μετά την επικίνδυνη εντός αγκών επαφή, τα ποσοστά αποτελεσματικότητας πέφτουν μέχρι και το 58%. Αν όμως, παρόλα αυτά, παρόλο που υπήρξε επικίνδυνη επαφή, εξηγώ τι εννοώ επικίνδυνη, επικίνδυνη για σύλληψη ενώ δεν ήταν προγραμματισμένη, Παρόλο που έγινε επικίνδυνη επαφή και η γυναίκα πήρε χάπι της επόμενη ημέρας προκύψει εγκυμοσύνη, οι ορμόνες που περιέχουν το σκεύασμα δεν θα βλάψουν την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, πες ότι υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει κάνει σεξ. Έσπασε το προφυλακτικό ή έκανε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Πήραν το χάπι τη επόμενη ημέρα, αλλά καθυστέρησαν να το πάρουν. Το πήραν μετά από μία μισή ημέρα, μετά από δυο μέρε που έχει πέσει η αποτελεσματικότητα. Το πήραν αμέσω, αλλά έπεσαν πάνω σε εκείνο το 5% που δεν έχει αποτελεσματικότητα. Εάν προκύψει εγκυμοσύνη και θέλουν να κρατήσουν την εγκυμοσύνη το ζευγάρι, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο από το χάπι τη επόμενη ημέρα που έχει ληφθεί ω προ το έμβριο. Οι ορμόνε δηλαδή που περιέχει το χάπι τη επόμενη ημέρα δεν επηρεάζουν μια πιθανή εγκυμοσύνη. Λοιπόν, η επόμενη μέθοδο αντισύλληψη είναι τα γυναικεία αντισυλληπτικά φάρμακα. Δυστυχώ, ακόμη δεν κυκλοφορεί στην αγορά ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι. Μόνο γυναικείο αντισυλληπτικό χάπι και μάλιστα μια δημοφιλή σειρά στο Netflix. Working Moms, στην τελευταία σεζόν είχε έτσι σε, επίπεδο μυθοπλασίας την ιστορία ότι έχει εφευρεθεί το ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι. Τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια, είναι φάρμακα τα οποία περιέχουν ορμόνες, οι οποίες αυτές οι ορμόνες είτε αναστέλουν είτε καταστέλουν την ορυξία της γυναίκας και στοχεύουν στο να καταστήσουν το ενδομήτριο λιγότερο δεκτικό για εγκυμοσύνη. Είναι πολύ ε, συχνά χρησιμοποιούμενο φάρμακο το γυναικείο αντισυλληπτικό ΧΑΠΗ υπάρχουν και άλλες μορφές γυναικείων αντισυλληπτικών, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλείς στην Ελλάδα, δεν τις χρησιμοποιούν. Συνήθως χρησιμοποιούνται αντισυλληπτικά χάπια παρά άλλα γυναικοί αντισυλληπτικά σκευάσματα. Τα γυναικοί αντισυλληπτικά έχουν ποσοστά επιτυχίας μέχρι και 99,8%. Εάν η γυναίκα τα παίρνει τακτικά, καθημερινά την ίδια ώρα, χωρίς να παραλείπει ούτε ένα χάπι. Λοιπόν, τα γυναικεία αντισυλληπτικά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις οποίες πρέπει να τις συζητήσετε με τον ή τη γυναικολόγο σας. Η επόμενη μέθοδος αντισύλληψης είναι το σπιράλ ή ενδομήτριο σπήραμα. Το σπιράλ, το ενδομήτριο σπήραμα, είναι μια συσκευή αντισύλληψης που τοποθετείται από τον τη γυναικολόγο στη μήτρα της γυναίκας. Δεν μπορείς, να τη... Δεν μπορείς να, βάλεις μόνο σου το σπιράλ. Και διαρκεί για κάποια χρόνια. Όταν τοποθετήσει η γυναικολόγο σα ή ο γυναικολόγο σα το σπιράλ στη μήτρα σα, θα σα ενημερώσει για το σε πόσα χρόνια πρέπει να το αφαιρέσετε. Συνήθω είναι τρία ή πέντε χρόνια η διάρκεια ζωή ενό σπιράλ, ενό ενδομήτριου σπιράματο. Το απλό σπιράλ αποτελείται από χαλκό και πλαστικό και αποτρέπει τη σύλληψη και την εμφύτευση γονιμοποιημένου αρίου στη μήτρα. Η αποτελεσματικότητα του απλού γυναικείου σπιράλ ανάγεται στο 99%. Το σπιράλ όμω συστήνεται συνήθω από γυναικολόγου για γυναίκε οι οποίε έχουν ήδη γεννήσει. Συζητήστε το όμω με τον γυναικολόγο σα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσει γυναικών που ακόμη δεν έχουν γεννήσει και ο γυναικολόγο προτείνει ενδομήτριο σπιράλ. Σε εκείνε τι περιπτώσει συνήθω προτείνει το σπιράλ, το ενδομήτριο σπίραμα με προγεστερόνη. Το οποίο είναι εξίσου αποτελεσματικό με το απλό σπιράλ, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό. Ε, επίσης τοποθετείτε από τον τη γυναικολόγο σας και ο λόγος για τον οποίο μπορεί το ενδομήτριο σπήραμα με προγεστερών ή το ορμονικό σπιράλ να τοποθετείται σε γυναίκες που ακόμη δεν έχουν γεννήσει, είναι γιατί έχει βρεθεί πως έχει ευεργετική δράση σε προβλήματα περίοδου, όπως μεγάλη μοραγία και μεγάλη διάρκεια περίοδου. Μετά από ένα αρχικό διάστημα τριών έξι μηνών που θα τοποθετήσει ο ή γυναικολόγος το σπιράλ στον κόλπο σας, η περίοδος είναι σχετικά ανώμαλη, και μετά από τρει με έξι μήνε, όταν έχει μια γυναίκα ορμονικό σπιράλ, το αίμα στην περίοδο μειώνεται πολύ και εξαφανίζεται εντελώ μέχρι το σπιράλ να αφαιρεθεί μετά από πέντε περίπου χρόνια. Διαρκούν πέντε χρόνια το ορμονικά σπιράλ. Και απολευθερώνουν προγεστερώνει στη μήτρα. Λοιπόν, οι γυναικείες μέθοδοι αντισύλληψης ενέχουν κάποιους κινδύνους για τη γονιμότητα της γυναίκας έχουν κάποιε αντενδείξει και παρουσιάζουν κάποιε παρενέργειε. Όπω ανέφερα προηγουμένω για τα αντισυλληπτικά χάπια. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει πολύ βαθιά συζήτηση με τον τι γυναικολόγο μα πριν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μια γυναικεία μέθοδο αντισύλληψη. Τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια είναι η πλέον διαδεδομένη γυναικεία μορφή αντισύλληψη στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε νεότερε ηλικίε και σε ηλικίε Μεγαλύτερε μεγαλύτερες ή γυναικών που ήδη έχουν τεκνοποιήσει και ο διαδεδομένη μέθοδος είναι του σπιράλ, των ενδομήτρων σπιραμάτων. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, γυναικείες μέθοδοι αντισύλληψης, οι οποίες δεν έχουν τόσο ψηλά ποσοστά επιτυχίες και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τις βρούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οπότε δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για αυτές. Στην Αμερική υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι. Λοιπόν, μία ριζική μέθοδος αντισύλληψης είναι η ανδρική και η γυναικεία στήρωση. Κατά την ανδρική στήρωση, η οποία ονομάζεται και βαζεκτομή, βαζέκτομη είναι στα αγγλικά, το λέμε βαζεκτομή στα ελληνικά, ή αγγιεκτομή, ο πιο επιστημονικό όρο, αποκόπτονται χειρουργικά και δένονται οι σπερματικοί πόροι από ορολόγο χειρουργό, ώστε να μην ισχωρούν σπερματοζουάρια στο σπέρμα. Η μέθοδος αυτή, τρεις μήνες μετά την επέμβαση, έχει 100% αποτελεσματικότητα. Και εννοείται ότι ο ουρολόγος ο οποίος κάνει την επέμβαση της αγγεχτομής, της βαζεχτομή ή της άνδρικής στήρωσης, θα σας πει να πάτε να κάνετε κάποιες εξετάσεις ένα, δύο, τρει μήνε μετά, προκειμένου να δει ότι όντω είναι πλήρω επιτυχημένη η επέμβαση και δεν περιέχει καθόλου σπερματοζωάρια το σπέρμα σα. Γιατί όταν γίνει η ανδρική στήρωση, Παράγεται σπέρμα, υπάρχει εξπερμάτιση, υπάρχει οργασμό, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου σπέρματοζωάρια μέσα στο σπέρμα επειδή σπερματικοί πόροι, αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τα σπερματοζωάρια μέσα στο σπέρμα, αποκόπτονται και δένονται χειρουργικά. Και υπάρχει σπέρμα, χωρί σπερματοζωάρια, μόνο προστατικά υγρά. Η γυναική αστήρωση, από την άλλη, είναι πιο περίπλοκη επέμβαση. Ο γυναικολόγος, ο χειρουργός, θέτει εκτός λειτουργίας τις σάλπιγγες της γυναίκας, οι οποίες σάλπιγγες είναι το σημείο στο οποίο γίνεται η γονιμοποίηση, όπως έχουμε πει, το οαρίου από το σπερματοζωάριο. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται και απολύνωση σάλπιγγων. Γυναική αστήρωση, απολύνωση σάλπιγγων. Δεν έχει καμία παρενέργεια η γυναικεία στήρωση στη σεξουαλική λειτουργικότητα της γυναίκας και έχει 95% αποτελεσματικότητα. Ενώ η βαζεκτομή έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα. Έχει 100% αποτελεσματικότητα η βαζεκτομή. Όταν ο άνδρας κάνει στήρωση υπάρχει 100% αποτελεσματικότητα. Όταν κάνει γυναίκα υπάρχει 95% αποτελεσματικότητα. Όπως και με τη βαζεκτομή υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που μετά που έκαναν τη ριζική ε, επέμβαση γυναικεία στήρωση έκαναν αναστροφή της χειρουργικής επέμβασης και ήταν επιτυχής όπως και ε, αναστροφή της βαζεκτομής μπορεί να γίνει και να είναι επιτυχής αλλά αν μια γυναίκα προβεί σε απολύνωση σαλπίγκων και στη συνέχεια θελήσει να κάνει παιδί συνίσταται από τους γιατρούς περισσότερο εξωσωματική γονιμοποίηση παρά η αντιστροφή της χειρουργικής στήρωσης στη γυναίκα η ανδρική χειρουργική στήρωση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ πιο απλή χειρουργική διαδικασία από τη γυναικεία. Οπότε, εάν ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι αποφασίσουν αυτή τη μέθοδο αντισύλληψης της χειρουργικής στήρωσης, είναι προτιμότερο να την κάνει ο άνδρας παρά η γυναίκα. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ετεροφιλόφιλο, οι οποίοι ήδη είναι μαζί και έχουν κάνει παιδιά μεταξύ τους, Είτε έχουν και οι δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις ή γάμου και θέλουν να είναι μαζί μακροχρόνια χωρίς να κάνουν παιδιά και αποφασίσουν ότι εμεί δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ανδρικό προφυλακτικό, εμεί δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε γυναικεία αντισυλληπτικά, δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε γυναικείο σπιράλ και θέλουμε μία πιο αποτελεσματική μέθοδο, καλύτερα να κάνει ο άνδρα τη βαζεχτομή παρά η γυναίκα την απολύνωση σαλπίνγκο. Παρά άνδρε, δεν υπάρχει ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι, υπάρχει όμω η βαζεχτομή η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την απολύνωση σαλπίνγκων, 100% αποτελεσματική, ενώ η απολύνωση σαλπίνγκων είναι 95% αποτελεσματική. Και εάν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε ώστε το ζευγάρι σας να έχει μία μόνιμη αντισυλληπτική μέθοδο, προσφερθείτε να κάνετε εσείς τη βαζεκτομή. Ξαναλέω, η βαζεκτομή και η απολύνωση σαλπίνκων γίνονται σε ανθρώπους που είναι σίγουροι ότι δεν θέλουν να τεκνοποιήσουν, επειδή ήδη έχουν τεκνοποιήσει στο παρελθόν ή είναι 100% σίγουροι πως εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά, αλλά θέλω να απολαμβάνω το σεξ με το συγκεκριμένο σύντροφο που έχω, οπότε αποφασίζω τη στήρωση. Λοιπόν, αυτά για τη σύλληψη και την αντισύλληψη και πάμε τώρα στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία συνήθως δεν έχουμε υπόψη μας και δεν λαμβάνουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Δεν είναι μόνο τα θέματα της αντισύλληψης που πρέπει να μας απασχολούν σε σχέση με το σεξ με άλλους ανθρώπους, ένα θέμα για το οποίο οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, αν έχουμε ξεκινήσει τη σεξουαλική μας ζωή, ακόμη και αν δεν έχουμε ξεκινήσει τη σεξουαλική μας ζωή, ακόμη και αν κάνουμε ή δεν κάνουμε σεξ αυτή την περίοδο στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να λαμβάνουμε προφυλάξεις όταν έρθει η ώρα να κάνουμε σεξ με άλλους ανθρώπους για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Θα αναφέρω ενδεικτικά τον ιό HIV, ο οποίος ιός HIV μπορεί να προκαλέσει το AIDS, οι διάφορες υπατήτιδες, υπατήτηδα Α, Β και Γ, ο ιός HPV, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή κονδυλωμάτων, η κονδυλωματων η σύφυλη. Η γονόρια, οι χλαμιδιακέ λοιμώξει, ο έρπης των γενετικών οργάνων μια εξαιρετικά επώδυνη πάθηση, η βακτηριακή κολπίτιδα, οι τριχομονάδε και το γενετικό μικόπλασμα. Και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα, ενδεικτικά είπα αυτά. Όλοι γνωρίζουμε πω είναι πολύ καλή ιδέα να αποφύγουμε να έρθουμε σε επαφή με τον ιό HIV, ο οποίο μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια AIDS, το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας... το οποίο σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως τα τελευταία 40 χρόνια. Πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από AIDS τα τελευταία 42 χρόνια. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο ιός HPV... ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχει 100 διαφορετικά στελέχη... Και τα 40 από αυτά τα 100 στελέχη που έχει ο ιός HPV μπορούν να προσβάλλουν τα γενετικά όργανα. Συγκεκριμένα στελέχη του ιού, τα οποία έχουν απομονώσει οι επιστήμονες, μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, της γυναίκας, καρκίνο στο εδίο στη γυναίκα, καρκίνο του πέους τους άνδρες, καρκίνο του φάριγγα, του στόματος, στην περίπτωση του στοματικού σεξ δηλαδή, και καρκίνο του προχτού. Δηλαδή και άνδρες και γυναίκες κινδυνεύουμε αν μολυθούμε από ένα καρκινογόνο στέλεχος του ιού HPV να πάθουμε είτε καρκίνο στα γεννητικά μας όργανα, είτε καρκίνο στον προχτό, είτε καρκίνο στο λάριγκα και στο φάριγκα. Επίσης, ο ιός HPV ευθύνεται για την πρόκληση κονδυλωμάτων σε άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει είτε κονδυλώματα είτε καρκίνο. Έχει 100 στελέχη ο ιός, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι ακίνδυνα, αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά και στελέχη επικίνδυνα. Και ευτυχώ υπάρχουν εμβόλια πλέον για τα καρκινογόνα στελέχη του ιού, τα οποία συνίστανται για αγόρια και κορίτσια στην εφηβεία, από 9 χρονών μπορεί να εμβολιαστούν τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι αν εμβολιαστεί ένα παιδί με το εμβόλιο κατά το HPV, σημαίνει ότι θα κάνει το εμβόλιο σήμερα και αύριο θα αρχίσει να κάνει σεξ. Προληπτικά γίνεται ο εμβολιασμό. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, γιατί από τον ιό HPV μπορεί να πάθουν καρκίνο του πέου, καρκίνο του προχτού, καρκίνο του λάριγκα, καρκίνο του φάριγκα και τα αγόρια. Και ευτυχώς αυτό ο εμβολιασμό κατά του HPV βρίσκεται στο τακτικό πρόγραμμα εμβολιασμών σε πάνω από 70 χώρε παγκοσμίω. Είπαμε ότι μπορεί από 9 χρόνια να ξεκινήσει ο εμβολιασμό, το βέλτιστο θεωρείται ο εμβολιασμό να γίνει πολύ καιρό πρωτού ξεκινήσει κάποιο τη σεξουαλική του ζωή, δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να εμβολιαστεί στα 9, στα 10, στα 12, στα 13 και να κάνει σεξ για πρώτη φορά στα 20, στα 25. Αλλά ήδη έχει αντισώματα που το προστατεύουν για μια ζωή εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επίση όμω. Μπορεί να εμβολιαστεί και ένα ενήλικα, ο οποίο έχει ξεκινήσει ήδη τη σεξουαλική του ζωή και θα, επίση θα έχει όφελο. Σου ρωτήστε το γυναικολόγο σα, τη γυναικολόγο σα ή τον ουρολόγο σα, αν είστε άνδρες, ο οποίο μπορεί να είναι και ανδρολόγο, μπορεί και όχι, σε σχέση με τον εμβολιασμό για HPV. Και ρωτήστε και τον παιδίατρο του παιδιού σας για αυτό το ζήτημα. Επίσης, η σύφυλλη και η γονόρια ήταν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που απασχόλησαν πολύ την παγκόσμια ιατρική κοινότητα τον προηγούμενο αιώνα και τώρα έχουν επανεμφάνιση η σύφυλλη και η γονόρια λόγω της απρόσεκτης σεξουαλικής ζωής πολλών ανθρώπων παγκοσμίω. Και ίσως ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι λειτουργούν σεξουαλικώ απρόσεχτα είναι πρώτον η άγνοια και δεύτερον το γεγονό ότι έχουν βρεθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του H HIV, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτόν. Και έτσι και επίση τα εμβόλια για το HPV. Οπότε οι άνθρωποι νιώθουν μια χαλαρότητα, σου λέει. Ε, έχω προστασία από το HPV, έχω κάνει τα εμβόλια. Έχω προστασία από το HIV, για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να παίρνει το PREP, θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό, άρα μπορώ να είμαι απρόσεχτο. Όχι. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα, τα οποία ήταν σπάνια, αλλά έχουν γίνει πιο συχνά πλέον, όπω η σύφυλη και η γονόρια. Οι, οι παρενέργειε αυτών των άλλων ασθενειών μπορεί να είναι πολύ σοβαρέ για την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, τρει στου δέκα ανθρώπου που μολύνονται με σύφυλη και δεν λαμβάνουν θεραπεία, η ασθένεια μπορεί να επανέλθει μερικά χρόνια μετά από την αρχική μόλυνση ως τρίτο στάδιο σύφυλλης. Το τρίτο στάδιο σύφυλλης προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων συμπεριλαμβανομένων των παραμορφώσεων του δέρματος και των οστών, νευρικούς πόνους, καρδιακά προβλήματα, κόφωση, τύφλωση, άνοια και άλλα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκολία στο περπάτημα και ακράτεια, το τρίτο στάδιο της σύφυλης παρόλο που η σύφυλη εξακολουθεί να είναι πολύ θεραπεύσιμη με χρήση πενικυλίνης ή παρόμοιων αντιβιωτικών, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ώστε να μην μολυνθούμε και να κάνουμε τακτικές εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ούτω ώστε σε περίπτωση που μολυνθούμε να πάρουμε την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή, είναι κρίμα και άδικο να πάθει κάποιο κάποια σύφυλλη το 2023, να μην το γνωρίζει πω έχει πάθει σύφυλλη, πω έχει κολλήσει σύφυλη, που είναι σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, επειδή δεν κάνει τακτικέ εξετάσει, και μετά από χρόνια ξαφνικά να μπει στο τρίτο στάδιο τη σύφυλλη που να έχει όλα αυτά τα πολύ άσχημα συμπτώματα. Ενώ η σύφυλλη με την απλή λήψη πενικυλίνης και παρόμοιων αντιβιωτικών Αντιβιωτικών πρώτη γενιά, νομίζω λέγονται αυτά, θεραπεύεται. Είναι κρίμα. Από τι μεθόδου αντισύλληψη που αναφέραμε προηγουμένω, η μοναδική που προστατεύει από τη μετάδοση σεξουαλικώ μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν παρέχει 100% προστασία η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Τα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα δεν έχουν πάντα εμφανή συμπτώματα, γι' αυτό ο μόνο τρόπο να διαγνωστούν είναι μέσω του τακτικού ετήσιου προ... προληπτικού ελέγχου. Από τη στιγμή που ένα άνθρωπο ξεκινάει να κάνει σεξ, κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο. Οι εξετάσεις που συστήνονται στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο για ανθρώπους που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή με άλλους ανθρώπους είναι για τις γυναίκες Τεστ Παπα-Νικολάου, μια φορά το χρόνο. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, καλλιέργεια κολπικού επιχρήσματος, κολποσκόπηση, DNA τεστ για το HPV, αιματολογικός έλεγχος για HIV, υπατήτητα και σύφυλλη. Η κάθε γυναίκα η οποία έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική της ζωή πρέπει να έχει τον, την γυναικολόγο της, στον στην οποία να πηγαίνει μια φορά το χρόνο για ετήσιο προληπτικό έλεγχο, στον οποίο αυτό ετήσιο προληπτικό έλεγχο γιατρός ή η γιατρό θα τη κάνει τεστ Παπα-Νικολάου, πλήρη γυναικολογικό έλεγχο επιτόπου, καλλιέργεια κολπικού επιχρήσματο, κολποσκόπηση. Εάν υπάρχει υπόνοια για μόλυνση από HPV, DNA test για το HPV και αιματολογικό έλεγχο για HIV, υπατήτιδα και σύφυλλη. Κάθε χρόνο. Και ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε ένα σύντροφο, υπάρχει περίπτωση αυτός ο ένας σύντροφος να μην είναι προσεκτικός, να έχει απρόσεκτες σεξουαλικές επαφές και μπορεί εμείς να έχουμε πάει με έναν άνθρωπο μόνο ή να πηγαίνουμε με έναν άνθρωπο μόνο, να κάνουμε σεξ μόνο με έναν άνθρωπο, αλλά αυτός να κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, ο έχει κάνει με έναν άλλον άνθρωπο, ή έχει κάνει με 200 ανθρώπους. Άρα Πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον ξεκινούμε να έχουμε ενεργή σεξουαλική ζωή, να κάνουμε ετήσιο προληπτικό έλεγχο για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Για τους άνδρες ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση από δερματολόγο-αφροδυσιολόγο, καλλιέργεια ορυθρικού επιχρήσματος, HPV DNA test και αιματολογικές εξετάσεις για έλεγχο HIV, υπατήτητας και σύφυλης. Ο γιατρός του άνδρα... Ο οποίο θα τον εξετάσει για σεξουαλικό με δεδομένα νοσήματα είναι ο ουρολόγο και αν υπάρχουν δερματικέ αλλοιώσει και ο δερματολόγο. εμφανίζει δερματικέ αλλοιώσει. Άρα κάθε άνδρα που ξεκινάει τη σεξουαλική του ζωή πρέπει να έχει τον ουρολόγο του, στον οποίο να πηγαίνει κάθε χρόνο για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Ο ουρολόγο του άνδρα, ο γυναικολόγο τη γυναίκα θα του κάνουν τι ανάλογε ερωτήσει. Και με βάση τι απαντήσει που θα δώσει ο άντρα και η γυναίκα, θα του προτείνουν και τι ανάλογε πιο εξειδικευμένε εξετάσει που χρειάζεται να κάνει ο κάθε άνθρωπο. Κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνουμε και στο γυναικολόγο γυναίκες γυναίκε για pap test και στον ουρολόγο οι άνδρες και για κλινική εξέταση, αλλά και για εξετάσει πιο εξειδικευμένε για διάγνωση τυχώ σεξουαλικώ μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ακόμη και αν δεν μας ανησυχούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ακόμη και αν είμαστε σε μία μονογαμική σχέση που γνωρίζουμε ότι και ο σύντροφος μας και εμείς είμαστε εντάξει, πάλι καλό θα μας κάνει στους άνδρες το να επισκέφτονται μία φορά το χρόνο τον ουρολόγο τους, να έχουν τον ουρολόγο τους και να τον επισκέπτονται. Αν μη τι άλλο τους κάνει προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες θα τους προστατεύσουν και από άλλα ζητήματα, και θα κοιτάξει και τη λειτουργία του προστάτη κλπ. Πρέπει οι άνδρες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή να έχουν τον ουρολόγο τους. Και οπωσδήποτε οι γυναίκες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή πρέπει οπωσδήποτε κάθε χρόνο να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου. Ούτως ή άλλως. Και ακόμη και αυτές που έκαναν μια φορά σεξ και δεν έχουν ξανακάνει. Και από μια ηλικία και μετά, ακόμη και αυτές που δεν έχουν κάνει σεξ. Ο γυναικολόγος σας ή η γυναικολόγος σας θα σας ενημερώσουν καταλληλότερα για αυτό το θέμα. Τώρα θέλω να αναφέρω κάποια συμπτώματα, τα οποία είναι καλή ιδέα να μας ανησυχήσουν, γιατί μπορεί να σημαίνουν ότι έχουμε κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα και γι' αυτό το λόγο να πρέπει να επισπεύσουμε τον ιατρικό έλεγχο. Εάν έχουμε επώδυνη ούρηση, δηλαδή πόνο την ώρα που ουρούμε, φαγούρα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. δύσος με σε από το πέος. Έντονες κολπικές εκκρίσεις. Πόνο στην πίελο. Η πίελο είναι η περιοχή αυτή στην οποία βρίσκονται τα γεννητικά μας όργανα. Πόνο στο σεξ, ο οποίο να μην έχει ψυχολογικά αίτια. Πόνο στους όρχις. Εμοραγία ανάμεσα στις περιόδους της γυναίκες σπυράκια και εξογκώματα στην περιγεννητική περιοχή, δηλαδή πάνω στα σεξουαλικά όργανα και γύρω από τα σεξουαλικά όργανα. Κάψιμο κατά την ούρηση, είτε πόνο είτε κάψιμο κατά την ούρηση. Πυρετός, κίτρινα μάτια, πόνο στις αρθρώσεις, στιτική δυσλειτουργία, πρόρη εξπερμάτιση ή χαλαριστήση. Αν έχουμε κάποια από αυτά τα συμπτώματα, πάμε πιο νωρί από τον ετήσιο τακτικό έλεγχο στο γυναικολόγο μας ή στον ουρολόγο μας για να εξεταστούμε. Η πρόληψη σώζει ζωές. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να μην είναι απαραίτητο αποτέλεσμα κάποια μόλυνση με σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα. Θα μπορούσαν να έχουν ένα σωρό άλλε αιτιολογίε. Αν όμω έχουμε απρόσεκτη σεξουαλική ζωή, χωρίς να λαμβάνουμε προφυλάξει, αν έχουμε τότε κάποια από αυτά τα συμπτώματα ή γενικώ δεν νιώθουμε καλά στην υγεία μα, Καλό είναι να επισπεύσουμε τι ετήσιε προληπτικέ εξετάσει που σα έχω εξηγήσει πιο πάνω, τι οποίε κάνει η γυναίκα στον στη γυναικολόγο τη και ο άντρα στον ουρολόγο του. Εδώ, ω ψυχολόγο, θέλω να σημειώσω πω παρατηρείται άνθρωποι με αχώδει διαταραχέ και φοβίε να ανησυχούν υπερβολικά μήπω έχουν κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα και να υποβάλλονται πολύ συχνά στις ανάλογες εξετάσεις. Εάν έχετε παρατηρήσει στον εαυτό σας ότι έχετε φοβία, μην τυχόν και κολλήσετε κάποιο σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα, είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία. Όπω είπαμε και προηγουμένω, το ανδρικό προφυλακτικό προστατεύει έω και 98% από τη μόλυψη με σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα. Όταν έχουμε καινούριο σεξουαλικό σύντροφο, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Ακόμη και αν έχουμε κάποια άλλη μέθοδο αντισύλληψη, όπω τα γυναικεία αντισυλληπτικά ή το γυναικείο σπιράλ. Η μόνη περίπτωση στην οποία κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό είναι στην περίπτωση μιας μονογαμικής σχέσης που κάνουμε σεξ μόνο ένας με τον άλλον. Έχει παρέλθει ήδη ένα διάστημα τριών μηνών μετά από την έναξη της μονογαμικής σεξουαλικής σχέσης. Τους πρώτους τρει μήνες κάνουμε σεξ με προφυλακτικό. Μετά τους τρει μήνες πάμε και εξεταζόμαστε η γυναίκα στον, στον στη γυναικολόγο της, ο άντρα στον ουρολόγο του. Και αν βγουν οι εξετάσεις καθαρές και ξέρουμε σίγουρα ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα και έχουμε φροντίσει για την αντισύλληψη, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε, σε, σε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Σε όλη, χωρίς ανδρικό προφυλακτικό. Το γυναικείο υπάρχει, αλλά στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί. Η κυκλοφόρησε πριν 25 χρόνια στην Ελλάδα για λίγο και μετά πως ήρθε και από την αγορά, αλλά ούτω ή άλλως το ανδρικό προφυλακτικό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το γυναικείο. Η γνώση είναι δύναμη, γνωρίζοντας πως υπάρχουν κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατευτούμε μέσω των εμβολίων, μέσω των, των, εξετάσεων, μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία μας. Και ακόμη και στην περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με κάποιον ιό, όπως τον HIV για παράδειγμα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία κρατούν τον ιό σε καταστολή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούμε τον ιό HIV στις μέρες μας, δεν έχουν καν ανοιχνεύσιμο τον ιό HIV στο αίμα τους επειδή παίρνουν τακτικά τα φάρμακα, τα αντιρετροϊκά για τον ιό HIV και στις μέρες μας κυκλοφορούν και φάρμακα τα οποία προστατεύουν από τυχόν έκθεση στον ιό τα λεγόμενα PREP τα οποία πρέπει να λαμβάνει προληπτικά ένας άνθρωπος που έχει ένα τρόπο ζωής που είναι, πιθανόν, που είναι πιο πιθανό να το φέρει σε επαφή με τον ιό. Πρέπει. PrEP είναι φάρμακα τα οποία δίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με τον HIV, είτε γιατί έχουν μια σχέση με ένα άτομο που είναι οροθετικό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ο ιός HIV ε, μεταδίδεται μέσω του σεξ και μέσω του αίματος και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα απρόσεκτο τρόπο ζωής μια περίπτωση είναι οι άνθρωποι να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών με σύριγγες και να χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα δύο ή τρεις άνθρωποι αυτός είναι ένας απρόσεκτος τρόπος ο οποίο μπορεί να οδηγήσει στο να έρθουμε σε επαφή με τον HIV όπως επίσης και το σεξ χωρίς προφυλακτικό μπορεί να φέρει σε επαφή με τον HIV και το καθεξής. Και είναι μύθος ότι ο HIV υπάρχει μόνο στην κοινότητα των ομοφιλόφίλων ανδρών. Υπάρχουν και αρκετοί ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον ιό HIV. Οπότε πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ξαναλέω, στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε μία ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με τον ιό HIV, εάν ο άνθρωπος που ζει με τον ιό HIV παίρνει τα αντιρετροϊκά φάρμακα και παίρνουμε και εμείς το PrEP, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτω επικινδυνότητα για να κολλήσουμε τον EO HIV και υπάρχουν και ζευγάρια το οποίο έχουν φέρει στη ζωή υγιέστατα παιδιά με φυσιολογικές εγκυμοσύνες κατά τις οποίες και η μητέρα και ο πατέρας έπαιρναν τα αντιρετροϊκά φάρμακα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υπεύθυνη αντιμετώπιση της δικής μας υγείας αλλά και της υγείας των άλλων είναι μια πράξη αγάπης. Σε κάθε περίπτωση, η άγνοια, ο φόβος η παραμέληση των αιτήσεων προληπτικών ελέγχων και τις λήψεις προστατευτικών μέτρων μπορεί να βλάψουν και εμάς και αυτούς που αγαπάμε. Και θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο λέγοντας όσο πιο εμφατικά μπορώ, τονίζοντας με όσο πιο πολύ ένταση μπορώ, ότι όταν κάποιος μας λέει «Αν με αγαπάς θα δεχθείς να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό», αυτό είναι μια τεράστια άμεση απόδειξη ότι αυτός δεν μας αγαπάει. Είναι μια ξεκάθαρη συναισθηματική χειραγώγηση, μια επίκληση στο συνέστημα, είναι μια αναρκησιστική συμπεριφορά για να θυμηθούμε και τη θεματολογία της πρώτης σεζόν του podcast όπου αναφερθήκαμε εμφανώς στον αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι μια τεράστια <Τι> κόκκινη σημαία και καμπάνα. Άρα, αν με αγαπά, θα βάλει προφυλακτικό. Αν με αγαπά, θα δεχθεί να βάλουμε προφυλακτικό. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν με αγαπά, θα δεχθεί να βάλουμε προφυλακτικό. Αν δεν δεχθεί να βάλουμε προφυλακτικό, δεν θα δεχθώ να κάνουμε σεξ. Δικαιούμαστε να πούμε όχι στο σεξ. Αυτό, κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, ήταν το τρίτο επεισόδιο. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το 25ο επεισόδιο του podcast. Και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με περισσότερο υλικό συναισθηματική, ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.